τεχνολογία πάντα σε προδίδει την ώρα που χρειάζεσαι περισσότερο. Αλλά εντάξει, θα προχωρήσουμε. Καλησπέρα, αδερφοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εκκλησία, την διοργάνωση του συνεδρίου για την τιμή που μου κάνει το δεκαδί στο συνέδριο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι βρίσκομαι σε οικογενειακό, εκκλησιαστικό περιβάλλον και προστάζομαι τώρα για αυτή την ευκαιρία. Θα ξεκινήσω και εγώ με ένα βίντεο. Είναι λιγάκι διαφορετικό. Το θέμα είναι αγάπη για τους αδελφούς, μέτρο της αγάπης μου για τον Θεό. Και το 1967 έχουμε εδώ έτος και ένα συγκρότημα ονομαζόμενο Σκαρτάρια, Beatles, έλεγαν το εξής. Το μόνο που διάνοσε είναι αγάπη. Και το έλεγαν γιατί η διδασκαλία έχει πράγματα τα οποία μας χωρίζουν. Έχετε ακούσει ίσως την έκφραση που πολλοί αναφέρουν πολύ βιβλικά έτσι και με σόφο. Το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωή, αγάπη, κοινωνία, συντροφιά. Όταν το λέμε αυτό, αδελφοί μου, δεν διαφέρουμε από τους Beatles. Το μόνο που διάθεσε είναι αγάπη. Εγώ θέλω να μεταφέρω σε εσάς σήμερα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτό που χρειάζεσαι και χρειάζομαι είναι ο Θεός που είναι αγάπη. Είναι ο Θεός που είναι αγάπη. Ο Ιωάννης δεν ονομάστηκε μαθητής της αγάπης χωρίς λόγο. Ήταν και ο ίδιος του στις εκφράσεις του τρυφερός. Οι επιστολές του, το Ευαγγέλιο του, τονίζουν την αγάπη. Και στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, στα εδάφια 7 με 12, μπορούμε να βρούμε μια σύνοψη της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού σχετικά με την αγάπη. Και θα ήθελα να σας το διαβάσω, αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε στις γραφές σας. Α. Ιωάννου, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφια 7 με 12. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και ότι γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μια σύντομη προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να βρούμε στο λόγο σου που είναι αλήθεια όλα όσα χρειαζόμαστε για τη ζωή μας. Σε παρακαλούμε τούτη την ώρα με το πνεύμα σου το Άγιο να έρθεις, να μας επισκεφτείς όλους και τον καθένα ξεχωριστά και εσύ να μας φανερώσεις την αλήθεια σου. Φύλαξε από λάθη, φύλαξε από οτιδήποτε δεν είναι δικό σου. Εστρέψε την προσοχή μας στο δικό σου Άγιο πρόσωπο. Χάρη του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.
Η πρώτη επιστολή του Ιωάννη, αδελφοί, είναι σαν ένα τεστ πρόχειρο διαγώνισμα για τους πιστούς. Πολλές φορές παραλαμβάνει αυτό το πράγμα. Αν ισχύει αυτό, τότε αποδεικνύεται εκείνο. Και κανείς όταν τη μελετάει μπορεί να βάλει τον εαυτό του σε αυτό το τεστ. Και ειδικά στο θέμα της αγάπης μεταξύ των αδελφών, εμφανιστό όπως ο Ιωάννης το παρουσιάζει. Η αγάπη αυτή προέρχεται από τον Θεό και μπορεί να φανερωθεί μόνο μέσα από πιστούς που γνωρίζονται, εμπιστεύονται, απολαμβάνουν και δοξάζουν τον Θεό που είναι αγάπη. Στο εδάφιο 7 αναφέρει τα εξής που διαβάσαμε. Όποιος αγαπάει, συγγνώμη από πριν 7, αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και ότι γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει, δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω και να φέρω στην προσοχή μας από αυτά τα εδάφια είναι ότι μπορώ να αγαπώ τον αδελφό μου όταν γνωρίζω τον Θεό που ορίζει την αγάπη. Μπορώ να αγαπώ τον αδελφό μου όταν γνωρίζω τον Θεό που ορίζει την αγάπη. Το ότι ο Θεός είναι αγάπη δεν σημαίνει πως η αγάπη είναι Θεός. Δεν ορίζει η αγάπη τον Θεό. Ο Θεός ορίζει την αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι μία από τις ιδιότητες του χαρακτήρα του. Και είναι τελείως διαφορετική από την αγάπη όπως την αντιλαμβάνεται την έννοια της ο μέσος άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού είναι άγια, δίκαιη, αιώνια, αληθινή, πάνσοφη, παντοδύναμη, παταχού παρούσα. Πάντα σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες του Θεού, ποτέ μόνη της, ποτέ απλά αυτή η έννοια που έχει ο καθένας, ο μέσος άνθρωπος, στο μυαλό του. Η δήλωση «Ο Θεός είναι αγάπη» γράφει ο J.I. Packer στο βιβλίο του «Γνωρίζοντας τον Θεό» δεν είναι η απόλυτη αλήθεια για το πρόσωπο του Θεού, σύμφωνα με τη Βίβλο. Δεν αποτελεί ένα περιληπτικό ορισμό, ο οποίο να μπορεί να σταθεί από μόνο του. Η δήλωση αυτή, πως ο Θεός είναι αγάπη, όταν την αναφέρουμε, τη σκεφτόμαστε ή τη χρησιμοποιούμε, πρέπει να περιγράψει όλα όσα η Αγία Γραφή μας διδάσκει για τον Θεό. Η δήλωση αυτή προϋποθέτει ολόκληρη την βιβλική μαρτυρία για τον Θεό. Ο Θεός για τον οποίο μιλάει ο Ιωάννης είναι ο δημιουργός του κόσμου. Ο Θεός που τιμώρησε με τον κατακλυσμό τον αμαρτωλό κόσμο. Που κάλεσε τον Αβραάμ και μέσω αυτού έφτιαξε ένα ολόκληρο έθνος. Ο Θεός που πειθάρχησε τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από την κατάκτηση της γης τους από ξένους λαούς. Ο Θεός που έστειλε το γιο του για να σώσει τον κόσμο. Ο Θεός που απορρίπτει τον άπιστο Ισραήλ και που λίγο πριν γράψει ο Ιωάννης στις επιστολές του καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός που μια μέρα θα κρίνει την Οικουμένη με δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο Θεός για τον οποίο γράφει ο Ιωάννης. Ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτόν τον Θεό πρέπει να έχω στο μυαλό μου όταν λέω ο Θεός είναι αγάπη. Χρειάζομαι λοιπόν να κατανοήσω το χαρακτήρα του Θεού. Να πάω βαθιά στη γνώση μου και στη σχέση μου μαζί Του. Να φύγω από την επιφάνεια. Και να έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι αγάπη ταυτόχρονα με όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες του χαρακτήρα του. Μπορώ να αγαπώ λοιπόν τον αδελφό μου όταν κατανοώ το χαρακτήρα του Θεού, ο οποίος ορίζει τι είναι η αγάπη. Ξέρετε, εδώ έρχεται η θεολογία, αυτή η καημένη θεολογία. Όπως σωστά ακούστηκε το πρωί, όχι η θεολογία της φιλοσοφίας, αλλά η θεολογία της σωστής σκέψης για τον Θεό, που με οδηγεί σε σωστή πράξη για τον Θεό. Ο Ιωάννης ξεκινάει να γράφει στην επιστολή του αυτή την πρώτη για την αγάπη από το 11ο κεφάλαιο του 3ου κεφαλαίου. Και συνεχίζει μέχρι τα εδάφια που διαβάσαμε στο σχετικό παρακάτω. Αν παρατηρήσουμε από το ξεκίνημα του 4ου κεφαλαίου μέχρι και το εδάφιο
6, φεύγει τελείως από το θέμα της αγάπης. Μιλάει στο προηγούμενο κεφάλαιο, το τρίτο, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να μην γίνουμε σαν τον Κάιν, να αγαπούμε με έργο και αγάπη, μιλάει για την αγάπη. Και ξαφνικά στην αρχή του τετάρτου κεφαλαίου σταματάει να μιλάει για την αγάπη και λέει: «Μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα», μιλάει για ψευδή δάσκαλους και κάποιους που αρνούνται την ενσάρκωση του Χριστού. Και αν κάποιος διαβάζει την επιστολή, αν έχει συνήθεια να την διαβάζει, διαβάζει τον λόγο του Θεού τις επιστολές ολοκληρωμένα έτσι, μια ματιά, κομμάτι, θα σου κάνει εντύπωση. Τι σταμάτησε τώρα. Καλά μας τα λέγει για την αγάπη. Τώρα γιατί εδώ πέρα αλλάζει το περιεχόμενο. Το κάνει, πιστεύω, αδελφοί μου, εννοείται, επίτηδες. Για να δείξει ότι όταν διαστρεβλώνεται ο χαρακτήρας και το πρόσωπο του Θεού από οποιαδήποτε διδασκαλία δεν συμφωνεί με την αποκάλυψη του Θεού στο λόγο του, τότε δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική αγάπη. Κάθε ετεροδιδασκαλία, κάθε λανθασμένη θεολογική άποψη, κάθε ψευδοδιδασκαλία στοχεύει στο να ελαττώσει την εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, όπως είπαμε, μαζί με όλες τις ιδιότητες του, και να μας δώσει μια λανθασμένη εικόνα για τον Θεό. Για να έχω λανθασμένη εικόνα για τον Θεό, θα έχω λανθασμένη εικόνα και για την αγάπη του Θεού. Και αν έχω λανθασμένη εικόνα για την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να αγαπώ τον αδελφό μου με τον τρόπο που μου παραγγέλει ο Θεός. Είναι απόλυτα σημαντικό, σημαντικότατο να γνωρίζω ξεκάθαρα τον Θεό. Να κατανοώ τον Θεό στο πάθος της ύπαρξής του. Όσο μπορώ περισσότερο με τον ανθρώπινο μου το μυαλό και το πνεύμα του Θεού με βοηθάει και μου αποκαλύπτει καθώς μελετάω τον λόγο του. Αλλιώς είμαι σε κίνδυνο και σίγουρα δεν μπορώ να περιμένω ότι η επίση γνώση μου για το πρόσωπο του Θεού και η αντίληψή μου, του Θεού που είναι αγάπη, αλλά και όλες οι ιδιότητες μαζί, οι υπόλοιπες, δεν θα με βοηθήσει να αγαπήσω όπως πρέπει τον αδελφό μου. Αν θέλω να προοδεύσω στην αγάπη μου για τον αδελφό μου, αδελφή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προοδεύσω στη γνώση του χαρακτήρα του Θεού. Συχνά ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει στις προσευχές του όταν ξεκινάει τις επιστολές. Προσεύχομαι, για παράδειγμα στην Κολοσσαής, να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού. Επίγνωση. Βαθιά γνώση του Θεού. Και μην πάει ούτε για μια στιγμή από το μυαλό σας ότι εννοώ εδώ να πιάσουμε τις θεολογικές και φιλοσοφικές συζητήσεις. Σε καμία περίπτωση. Μιλώ για τη θεολογία, τα απλά λόγια του Θεού μέσα στον λόγο του, που μπορούν να είναι κατανοητά και από εμάς τα ίδια, αλλά που μας βοηθάνε να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του Θεού και να θυσιάζουμε την καρδιά του Θεού και να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού και να μπορούμε να εκφράσουμε την αγάπη μας αυτή στους αδελφούς μας. Αν θέλετε, η πρώτη πράξη αγάπης για τον αδελφό μου είναι η δική μου πνευματική προκοπή στην χάρη και την γνώση του Θεού. Αν θέλω να κάνω την πρώτη πράξη αγάπης για τον αδελφό μου, είναι να περπατάω με τον Κύριο και να τον γνωρίζω καθημερινά. Τότε αυτός ο αδελφός μου θα έχει δίπλα του κάποιον που είναι όσο μπορεί περισσότερο κοντά στον Θεό. Όχι για να υπερηφανεύεται, όχι για να λέει, ξέρεις, εγώ τι έχω μάθει, να σου πω εγώ την Βιβλία που διαβάσει, αλλά για να είναι όπως ο Θεός τον θέλει, δίπλα του. Αναφέρθηκε το πρωί μια αδελφή, νομίζω μίλησε για το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους. Ξέρετε εκεί, καθώς το διαβάζουμε αυτό, όλα τα ωραία τζάφια, που συνήθως το διαβάζουμε μόνο στους γάμους, αλλά όλα αυτά που περιγράφει εκεί, εγώ τουλάχιστον τα αντιλαμβάνομαι σαν τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού που εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τελειώνει και λέει, μάλλον λέει στην αρχή, η αγάπη δεν θα εκπληκθεί. Θα μείνουν τα τρία ταύτα, μεγαλύτερο από αυτά είναι η αγάπη. Ποιος είναι αυτός που μένει για πάντα και δεν κάνει τίποτα και είναι αιώνιος? Είναι ο Θεός. Η αγάπη λοιπόν είναι
αυτό που λέει η εννοή. Φαντάζομαι, εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι, τον ίδιο τον Θεό που δεν τελειώνει ποτέ, που δεν σταματά ποτέ, που είναι αιώνιος. Μπορώ να αγαπώ τον αδελφό μου όταν γνωρίζω τον Θεό που είναι αγάπη και αγαπώντας τον αδελφό μου με ένα τέτοιο τρόπο, μπορώ να φανερώνω την αγάπη μου για τον Θεό. Ο Ιωάννης συνεχίζει και αναφέρει στο εδάφιο 9 και 10 πώς μας αγαπάει ο Θεός. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας, απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού είναι η θυσία. Θυσιάζει ο Θεός το πολυτιμότερό Του για μένα και για σένα. Δεν εξαντλεί την αγάπη Του σε κάποια λόγια όμορφα, ωραία, περίτεκνα ή σε μερικά συναισθήματα. Είναι μια σταθερή απόφαση αυτό το έργο, αυτή η θυσία, αυτή η έκφραση της αγάπης που λύθηκε το καταβολής κόσμου και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό, το έργο, την θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός πρώτος με αγαπάει, σε αγαπάει και δείχνει με έργα την αγάπη Του. Και μπαίνει σε διαδικασία να επαναδημιουργήσει σχέση με τον πεσμένο άνθρωπο, με το πεσμένο πλάσμα Του. Με αυτόν που τον χαρακτηρίζει αλλού ο Λόγος του Θεού, μας χαρακτηρίζει τέχνα οργής. Με αυτούς που του γυρνάνε πλάτη. Ανέλαβε το κόστος και το πλήρωσε για όλους μας επάνω στο Σταυρό. Άρα λοιπόν εγώ, δεν γίνεται να μπορώ να αγαπήσω με κανέναν άλλο τρόπο παρά να πληρώσω κόστος για τον αδελφό μου. Ακούστηκε και το πρωί. Η προϋπόθεση είναι η σχέση. Δεν μπορώ να αγαπώ κάποιον χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να είναι, να έχουμε κάποια επικοινωνία. Και οι σχέσεις, οι ανθρώπινες, αδελφοί μου, έχουν κόστος. Όταν μπαίνω σε μία σχέση, γίνομαι ευάλωτος. Όταν μπήκες στη σχέση σου με τον Θεό, άφησες τον εαυτό σου να γίνει ευάλωτος. Γιατί είπες, θα έχω κάνει θάλασσα, Κύριε. Έλα εσύ να με βοηθήσεις. Και στον ένα ή τον άλλο βαθμό, κάπως με κάποιο τρόπο, αφέθηκε στον Κύριο. Έγινε σε πάνω. Ο C.S. Lewis στο βιβλίο του The Four Loves, Τέσσερις Αγάπες, αναφέρει το εξής. Το να αγαπάς σημαίνει να είσαι ευάλωτος. Αγάπησε κάτι και η καρδιά σου θα πονέσει, ενδεχομένως και να ραγίσει. Αν θέλεις να είσαι σίγουρος πως θα την κρατήσεις άφικτη, πρέπει να μην τη δώσεις σε κανένα, ούτε καν σε ένα κατοικίδιο. Φίληξε την προσεκτικά με το χόβι σου και τις μικρές πολυτέλειες και απολαύσεις στη ζωή σου. Απέφυγε όλες τις εμπλοκές, κλείδωσε την ασφάλεια μέσα στο φέρετρο του εγωισμού σου. Μέσα σε αυτό το φέρετρο, το ασφαλές, αλλά σκοτεινό, ακίνητο, χωρίς αέρα, η καρδιά σου θα αλλάξει. Σίγουρα εκεί μέσα δεν θα ραγίσει, απλά θα γίνει σκληρή, αδιαπέραστη, αλύτρωτη. Το να αγαπάς σημαίνει να είσαι ευάλωτος. Και ο Θεός που είναι αγάπη, αδελφοί μου, και ορίζει την αγάπη, διαλέγει να γίνει ευάλωτος. Και έρχεται εδώ στον κόσμο με τις καλύτερες προθέσεις. Και ακόμα και πιο κοντινοί του τον παρεξηγούν και όλοι οι υπόλοιποι που τον μισούν τον ταλαιπωρούν και στο τέλος τον σκοτώνουν. Με την βουλή του Θεού, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά ήρθε και έγινε ευάλωτος. Μπήκε σε μία σχέση. Και σε μία σχέση έχεις την προοπτική, ο άλλος θα σε απορρίψει. Αυτό είναι στην ουσία να γίνεις ευάλωτος. Μπαίνεις σε μία σχέση φιλική, ζητάς τη φιλία κάποιου, τη σχέση με κάποιον άλλον και αφήνεις τον εαυτό σου να είναι ευάλωτος στο γεγονός ότι ο άλλος μπορεί απλά να σε απορρίψει.
και ο Κύριος μας γνώρισε την απόρριψη. Αν λοιπόν ο Κύριος μου γνώρισε την απόρριψη και έγινε παρόλα αυτά ευάλωτος, αφού το ήξερε ότι θα του περάσει όλο αυτό, για να μου δείξει εμένα την αγάπη του Θεού, γιατί εγώ να περιμένω κάτι διαφορετικό για μένα και τις σχέσεις μου με τα αδέρφια μου. Γιατί να προσεγγίζω τις σχέσεις μου με τους αδελφούς μου επιφανειακά, έξω-έξω, λίγο-λίγο, για να μην πληγωθώ. Τη στιγμή που ο Θεός κατεβαίνει εδώ στη γη και πληγώνεται, διαλέγει να πληγωθεί για να δημιουργήσει αυτήν τη σχέση. Ίσως φταίει, γι' αυτό ακούστηκε το πρωί, νομίζω ότι είχαμε ακόμα μια ομιλία, δεν θα έκανα τότε το μετά, θα έλεγα, με κάλεσαν οι προλαλήσατες. Ίσως φταίει ότι για πολλούς από εμάς σήμερα ισχύει η προσέγγιση της κοινωνίας των πιστών, της κοινότητας της πίστης, με έναν όρο που δεν ξέρω αν το λέει κακός, εγώ έτσι τον ονομάζω, η εκκλησιολογία του πολυκαταστήματος. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης αυτό. Η εκκλησιολογία, δηλαδή η αντίληψη που έχω σχετικά με την Εκκλησία, τη δομή και τη λειτουργία της, σαν να είναι ένα πολυκατάστημα. Στα πολυκαταστήματα τι κάνουμε, μπαίνουμε μέσα, δεν θέλουμε κανένα να μας πλησιάσει. Θέλουμε να πάμε μόνοι μας στο ράφι που θέλουμε και μας αρέσει αυτό που μας αρέσει. Και αν χρειαστώ βοήθεια, θα ρωτήσω τον υπάλληλο. Απ' έξω, μακριά, στην εποχή του ατομικισμού που είναι αυτή η εποχή, και αν κάποιος μου μιλήσει και λίγο παραπάνω, δεν μ' αρέσει αυτό το κατάστημα, θα πάω αλλού. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι πολυκατάστημα. Είναι ένα σώμα. Δεν μπορείς να ανήκεις στο σώμα αυτό χωρίς να αφιερώνεσαι σε αυτό. Και πρόσεξε, όχι σε ένα σύστημα, όχι σε ένα χαρισματικό ηγέτη, παύλα, γκουρού, που ό,τι πει αυτό πρέπει να το κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Ούτε σε μια θεολογία σημαία που πέρα από αυτήν δεν υπάρχει τίποτε άλλο και όλοι οι άλλοι, εντάξει, τους βλέπουμε συγκαταβατικά, αλλά δεν είναι σαν και εμάς. Στην πραγματικότητα, αφιερώνουμε στην Εκκλησία σημαίνει, γιατί άλλωστε ποια είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είμαστε εδώ και τώρα πέρα ένα κτίριο που μας φιλοξενεί απόψε και κάτι Κυριακή και τις άλλες μέρες. Αφιερώνομαι δηλαδή σε σένα, αδελφέ μου, και εσύ αφιερώνεσαι σε μένα. Αλλήλεις. Γινόμαστε ευάλωτοι, ρισκάρουμε, προσφερόμαστε, πληγωνόμαστε και πληγώνουμε. Είμαστε δηλαδή σε μια σχέση. Αυτή είναι η προϋπόθεση της αδελφικής αγάπης. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε, αυξανόμαστε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Ο Ιωάννης γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Με αγάπη θυσίας, όπως αναφέρει για το παράδειγμα του Κυρίου. Τι σημαίνει όμως πρακτικά αγαπώ με έργα και αγάπη αληθινή των αδελφών μου. Μια σκέψη που έχω με βάση ένα μεθεπτό από το Ευαγγέλιο είναι ότι πλένω τα πόδια μου. Σε πολλές εκκλησίες στο εξωτερικό υπάρχει η τελετή του κλεισίματος των ποδιών. Έχω βρεθεί δύο φορές σε μια τέτοια τελετή. Την μία παρακολούθησα, την άλλη πήρα μέρος. Αρκετά διαφωτιστικό. Αμέσως πριν την τελετή είχε μια ωραία συναυλία και ο πρώτος τραγουδιστής, ο αδελφός που έψαλε εκεί, πολύ σοβαρός, σημαντικός, ήταν αυτός που μου πήρε τα πόδια. Και εγώ έπαιρνα τα πόδια ενός άλλου τύπου. Δεν θεωρώ ότι είναι μια συνήθεια και μια τελετή που πρέπει να κάνουμε. Προσωπικά δεν το θεωρώ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο βαθύτερο νόημα. Όταν ο Κύριος πήγε στον Πέτρο, θυμάστε. Ω Κύριε, ποτέ! Εμένα δεν θα το αφήσω να γίνει αυτό. Εσύ ο Κύριος το κάνει σε μένα. Ο Κύριος του λέει: αν δεν το κάνω αυτό, λυπάμαι, δεν έχει θέση μαζί μου. Ο Πέτρος το άλλο άκρο. Κύριε, ζούσε με ολόκληρο. Και του λέει: ο λελουμένος δεν έχει κρύα, μη του πόδας να ανοιχθεί. Και λέει ο Κύριος μετά, προσθέτει και εσείς να βλέπετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Το εννοούμε συχνά αυτό το καταλαβαίνουμε σαν μια πράξη ταπείνωσης. Ας το πάρουμε όμως και σαν μια πράξη βοήθειας στον αδελφό, που καθώς βαδίζει σε αυτό το κόσμο της αμαρτίας, τα πόδια του λερώνονται, όπως και τα δικά μου. Και μια φορά που τα πλένω εγώ, δηλαδή, την αμαρτία την πλένει μόνο ο Χριστός, δεν μπορώ να τη συγχωρήσω εγώ, αλλά πάω στον αδελφό μου με αγάπη και του μιλάω.
Αδελφέ μου, πες μου αυτό λίγο, πρόσεξε. Έγραψα κάποτε στο Facebook ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε, μπορεί να γράψει τη Θεσσαλονίκη, μια λέμε από Αθήνα για την ακρίβεια παιδιά. Αλλά τι να κάνω, η αγάπη και το έργο του Κυρίου μέχρι να Θεσσαλονίκη. Η αγάπη του σε ένα κορίτσι που λέγεται Μάγια. Σπηλαιότητα λοιπόν ο Ολυμπιακός, που και που κάνουμε καμιά καζούλα τώρα, εντάξει. Έγραψα λοιπόν κάτι που είναι κακό, ήταν ούτε πρόσωπο, ούτε προεκκλησιά, τίποτε. Ένας αδελφός από άλλη εκκλησία, τον οποίο πολύ αγαπώ και εκείνος με αγαπάει, όποτε με βλέπει να ασπάζεται. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν το κάνει τυπικά, νιώθει την αγάπη. Με συναντάει σε μια κοινή συνάντηση. Και μου λέει ένα σοκόλυφο. Αυτά τα σχόλια για τον Ολυμπιακό στο Facebook, τι μιλάνε. Δεν ήταν μπαμπτζής. Κάτι που να το κεφάλι. Και ξέρετε, αδελφοί μου, πώς με βοήθησε αυτό. Άναψε η λάμπα. Τι νόημα έχει τώρα να βάζουν εκεί σχόλια για αυτά. Και τον ευχαρίστησα τον αδελφό. Αλλά προσέξτε, ήξερα ότι με αγαπάει, ήξερα ότι το κάνει με αγάπη. Πλένω λοιπόν τα πόδια του αδελφού μου. Στοχεύω στην πνευματική του αληστεία. Βλέπω τον αδελφό μου και την αδελφή μου στην εκκλησία και λαχταράω να προχωρήσει με τον Χριστό. Να γνωρίσει μαθήτερα τον Κύριο. Να πάρει τα χαρίσματα ό,τι ο Κύριος του έχει δώσει στην υπηρεσία. Γίνομαι φύλακας του αδελφού μου. Θυμάστε το κάνει. Πού είναι ο αδελφός σου και εγώ που ξέρω μήπως φύλακας του είμαι. Ναι. Αλλά πέφτει ο πριν ο Ιωάννης, τι γίνεται σαν τον Κάιν που ήταν ανθρωποκτόνος και μισητός και τα λεπτά. Είσαι φύλακας, είμαι φύλακας του αδελφού μου. Όχι δεσμοφύλακας, να τον περιφέρω με αλυσίδες, δεν κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε το άλλο. Αλλά φύλακας, μοιάζομαι, ελέγχω, νουθετώ, αφού έχω χτίσει μια σχέση αγάπης και δέχομαι και εγώ τον έλεγχο και την ουθεσία. Βέβαια με τα μοντέρνα αντίληψη της εποχής που ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και έχει το δικό του τρόπο να ζει, λέει ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα πώς θα ζήσω. Ποιος είσαι εσύ που θα καθορίζεις πώς θα ζουν οι πιστοί στην εκκλησία. Το έχω ακούσει. Με πολύ αγάπη πήγα να πω ένα λόγο και έπαγα ξύλο. Ο Κύριος Μωρής. Αγαπώ σημαίνει γίνομαι ευάλωτος, θυσιάζομαι. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε για την αγάπη. Με τι μοιάζει η αγάπη. Έχει τα χέρια για να βοηθά άλλους. Έχει τα πόδια να τρέχει κοντά στους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη. Έχει τα μάτια για να διακρίνει τη δυστυχία και την ανάγκη. Τα αυτιά για να αφουγκράζεται τους στεναγμούς και τις θλίψεις των ανθρώπων. Να με τι μοιάζει η αγάπη. Ο Ιωάννης ολοκληρώνει στο εδάφιο 10 λέγοντας πως μπορώ να αγαπώ τον αδελφό μου, γιατί έχω κοινωνία με τον Θεό. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη που μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Ακούστηκε το πρωί, όχι γιατί είναι κάτι όμορφο και καλό σε εμάς, αλλά γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Στη Γένεση διαβάζουμε τον Θεό και βλέπουμε εκεί να περπατάει με τον άνθρωπο. Περπατούσε με τους πρωτόγνωρους κατά τον Πυρηνό, περπάτησε με τον Ενό, με τον Νόε, με τον Αβραάμ. Από την έξοδο και μετά ο Θεός έκανε και κατοικεί ανάμεσα στο λαό. Με τη σκηνή του μαρτυρίου και τον ναό στη συνέχεια. Στην κοινή διαθήκη ο Θεός προχωράει ακόμα παραπέρα στη σχέση του μαζί μας. Έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Δεν περπατάει πια δίπλα μας, δεν κατοικεί ανάμεσά μας. Έρχεται και ζει μέσα μας. Κοινωνία, συντροφιά, σχέση. Η κοινωνία αγάπης λοιπόν με τους αδελφούς μου αποδεικνύει πως έχω κοινωνία με τον Θεό. Ο Κύριος στην προσευχή του, στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει τα εξής, το εδάφιο 22.
εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Βλέπετε εδώ τι είναι ο Κύριος αδελφοί. Ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός, εμείς ενωμένοι μεταξύ μας και όλοι μαζί σε μια τέλεια ενότητα. Η κοινωνία με τους αδελφούς μου είναι συνυφασμένη με την κοινωνία μου με τον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρξει ξεχωριστά. Η μία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άλλης. Όσο καλλιεργώ την κοινωνία μου με τον Θεό, τόσο ανθίζει η κοινωνία μου με τους αδελφούς μου. Μέσα από την καλλιέργεια της κοινωνίας των Χριστών ενθαρρύνεται και αυξάνει η κοινωνία μου με τον Θεό. Το ένα στηρίζει και ενθαρρύνει το άλλο. Και αυτό είναι, αδελφοί μου, η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και καθώς το κάνει όλο αυτό, ενωμένοι μεταξύ μας, ενωμένοι με τον Θεό, όπως ο Κύριος είναι ενωμένος με τον Πατέρα, είναι παρακάτω, και έτσι ο κόσμος να καταλάβει ότι με έστειλες εσύ, διότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες και εμένα, από την αγάπη σας θα μάθουν ότι είστε μαθητές. Αβίαστα, αυτιασίδωτα, χωρίς προετοιμασίες ιδιαίτερες, μέσα από αυτή τη σχέση της κοινωνίας με τον Θεό και μεταξύ μας, δίνουμε το Ευαγγέλιο. Ένα σώμα, μια κοινωνία αγάπης που ολόκληρη η ύπαρξή της εξαγγέλει σε όλους το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε εν Χριστώ, μας ενώνει κάτι πολύ πιο δυνατό από όλα όσα μπορεί να μας χωρίσουν. Μας ενώνει το αίμα του Χριστού. Εξαιτίας του αίματος του Χριστού είμαστε ενωμένοι. Δεν προσπαθούμε να πετύχουμε την ενότητα. Είμαστε ενωμένοι. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Απλά αφήνουμε όλα τα άλλα. Ελληνική σχέση με τον Θεό, προβληματικές σχέσεις μεταξύ μας, να μας κάνουν να ξεχνάμε αυτό το γεγονός. Μας ενώνει το ίδιο αίμα. Το αίμα του Χριστού. Που το αίμα έχει δύναμη. Το ψάλλουμε. Είναι πιο δυνατό που μας ενώνει από όλα τα άλλα που μας χωρίζουν. Ο Τόζερ υποστηρίζει το εξής. Η ενότητα εν Χριστώ δεν είναι κάτι που πρέπει να πετύχουμε, αλλά κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εντάξει, τώρα πολύ ενθαρρυντικά και όμορφα μας τα παρουσιάζεις. Εγώ δείχνω τη ματιά μου στην εκκλησιαστική μου κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα και βλέπω πως η ενότητα στην πράξη φαίνεται να είναι προβληματική. Τόσες διαφορετικές ευαγγελικές αποχρώσεις, πιθανόν τόσες όσες και τα εκκλησιαστικά μας κτίρια. Αν δεν είχαμε προβληματικές σχέσεις, όχι μόνο μέσα στην ίδια εκκλησία, ακόμα και στην ίδια οικογένεια. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει οικογένειες που ο σύζυγος πηγαίνει σε άλλη εκκλησία και η σύζυγος σε άλλη εκκλησία. Αγαπητοί μου, δεν θέλω να τα παρουσιάσω τα πράγματα όμορφα και ιδανικά. Ξέρουμε όλη την πραγματικότητα που ζούμε. Ούτε ο Θεός τα παρουσιάζει όμορφα και ιδανικά. Τις αδυναμίες των ανθρώπων τις κάνει φανερές μέσα στο λόγο. Ακόμα και τους πιο μεγάλους ήρωες. Παρακαλεί όμως να μην χάνουμε το θάρρος μας και να μην απογοητευόμαστε. Μας δίνει το στόχο της ιδανικής κοινωνίας μεταξύ μας και με τον Θεό, για να τον έχουμε μπροστά μας και να τον επιζητούμε και να τον επιδιώκουμε, αναγνωρίζοντας όμως την ίδια στιγμή την αδυναμία μας. Αν θέλεις να μελετήσεις σχετικά τι πρέπει να κάνεις πρακτικά με την κοινωνία σου ανάμεσα με τους άλλους πιστούς, πάρε τη γραφή, την Καινή Διαθήκη και όπου υπάρχει η λέξη αλλήλους, πιάσε τη μελέτηση. Δες το 13ο κεφάλαιο της Προκορινθίου. Εκεί είναι όλες οι οδηγίες. Θα πω όμως κάτι πρακτικό τελειώνοντας. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν μας καλεί να ζούμε στα σύννεφα. Γνωρίζει και εκείνος ότι έχουμε προβλήματα. Ότι έχουμε διενέξεις. Η πραγματικότητα είναι συχνά σκληρή και μας πληγώνει. Οι σχέσεις μας συχνά προβληματικές και πονεμένες. Ο Βον Ρόμπερτς, ένα πολύ ευλογημένο ιεροκήρυκας και εργάτης του Ευαγγελίου, έχει γράψει ένα το εξής φεδρό, αλλά αληθινό σχετικά με τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, του Χριστού.
Κάποια μέλη της Εκκλησίας είναι τα χέρια, πάντα έτοιμη για βοήθεια και υπηρεσία. Άλλη είναι η καρδιά, πάντα γεμάτη αγάπη και συμπόνια για τους άλλους. Και οι δύο απόλυτα χρήσιμοι στην Εκκλησία. Μερικά μέλη του σώματος, συνεχίζει παρακάτω, είναι σαν τους προνημίτες. Μία βγαίνουν, μία μπαίνουν. Άλλοι σαν τις αμυγδαλές. Μπορεί να έχουν κάποια χρησιμότητα, αλλά θα ήμασταν πολύ καλύτερα από εσάς. Τι να πούμε. Άλλοι σαν τη σκολικοειδή απόκριση. Δεν ξέραμε καν πως υπήρχατε στο σώμα, μέχρι ότου μας προκαλέσατε πόνο και προβλήματα. Με τεδρό τρόπο παρουσιάζεται η αλήθεια του τι συμβαίνει στο σώμα του Χριστού. Και αδελφοί μου, στην αδελφική σχέση αγάπης μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχουν, πιστεύω, δύο απλές κατηγορίες. Οι πληγωμένοι και εκείνοι που πληγώνονται. Τόσο απλά. Και προσέξτε, εναλλασσόμαστε στην κάθε κατηγορία. Πότε πληγώνουμε εμείς, πότε μας πληγώνουν οι άλλοι. Μη σκεφτείτε για μια στιγμή, εμένα μόνο πάντα με πληγώνει. Πότε είμαστε εδώ, πότε είμαστε εκεί. Ο καθένας εμπλεκεί πότε στη μία ή την άλλη θέση. Και θέλω να δώσω κλείνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές και για τις δύο κατηγορίες. Αγάπη στην πράξη. Ίσως και σαν μια σύνοψη όλων αυτών που είπαμε τώρα. Το πρώτο πράγμα, καλλιεργώ τη σχέση μου με τον Θεό. Καλλιεργώ τη σχέση μου με τον Θεό. Ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, αναφέρει στην πρώτη επιστολή του, με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές του. Με δύο λόγια δηλαδή, καλλιεργώ τη σχέση μου με τον Θεό, τον παίρνω σοβαρά. Πρακτικά, έχουμε πρακτικά πράγματα να κάνουμε. Μελετάω. Προσέξτε, δεν διαβάζω, μελετάω. Σημειώνω. Μπορώ να σας δώσω μια πρακτική άσκηση, αν θέλετε. Δεν θα σας εξετάσω για αυτό. Ξεκίνα από τι που μελετάς τώρα στον Λόγο του Θεού και κράτα σημειώσεις αυτά που διαβάζεις, τι λένε για την αγάπη του Θεού. Είναι και αυτό, θα είναι και σαν ένα, μια ανταπόκριση σε αυτά όλα που ακούς εδώ στο συνέδριο. Αυτά που διαβάζεις και μελετάς, διαλογίσου τα. Εδώ υπάρχει ένα στο μελετάσιο, δεν κάνουμε διαλογισμό. Αλλά θυμάστε ο Δαβίδ λέει, τι ήταν ο λόγος που έρχεται. Η Μαρία λέει, εφύλατε τον λόγο που είστε την καρδία να αυτής. Γύρνα τα στο μυαλό. Άστα να σε προβληματίσω. Εξόδεψε λίγο χρόνο παραπάνω. Δύσκολο είναι, αδέρφια μου, σας το λέω εγώ προσωπικά, είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλά ελκυστικά πράγματα. Τώρα που είναι το Euro, θες να πας για ύπνο, έχει τον αγώνα. Αλλά η καλλιέργεια έχει κόπο. Η φυσικά συμμετοχή στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία δεν γίνεται ελπίζω να μην πέρασε αυτή την αντίληψη εγώ και ο Κύριος. Αυτό το εγώ και ο Κύριος είναι η μεγαλύτερη φαγίδα. Είμαστε σε μια κοινότητα πίστης. Φυσικά έχω προσωπική σχέση με τον Σωτήρα μου, αλλά δεν αμελώ το σώμα. Και αυτό είναι το δεύτερο πρακτικό. Καλλιεργώ τη σχέση μου με τον αδερφό μου. Τον γνωρίζω. Τον γνωρίζω. Πάω λίγο παραπέρα από το να τον χαιρετήσω στην εκκλησία. Τον καλώ να πιούμε ένα καφέ. Μιλάω λίγο παραπάνω. Δεν γίνεται να θέλω να έχω σχέση αγάπης με κάποιον που δεν ξέρω. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Η πρώτη εκκλησία, στο βιβλίο των πράξεων, ήταν όλοι αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία. Είχαν σχέση, είχαν επαφή. Οι ώρες της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικές. Ξέρετε γιατί γίνονται, γιατί δεν γίνονται. Δοξάζουμε, λατρεύουμε τον Θεό, οικοδομούμαστε από τον λόγο και συνοικοδομούμαστε ο ένας από την παρέα του άλλου. Ας φροντίζουμε, λέει ο συγγραφέας στους Εβραίους, ο ένας τον άλλον, παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις. Όχι στο πολυκατάστημα. Σήμερα μιλάει ο Φωτώνης. Ω, χάλια, πού να πάω εκεί. Θα πάω ένα καβάκα, θα πάω καλύτερα σε αυτό. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι η εκκλησία του Χριστού. Καλλιεργώ τη σχέση μου με τα αδέρφια. Αγάπη στην πράξη. Συχνά έχουμε προβλήματα. Πλησιάζω το πρόβλημα.
Ποια είναι η αντίδρασή μου όταν έχω ένα πρόβλημα, μια προβληματική κατάσταση? Όσο πιο μακριά. Καλά η σχέση μου με τον αδερφό μου ή την αδερφή μου, έχουμε μια αντίρρηση, μια διαφωνία. Μακριά. Μιλάω με το τηλέφωνο. Στην εκκλησία αλλάζω θέση. Όταν τελειώνει η εκκλησία φεύγω γρήγορα ή περιμένω να πει πρόταση. Όταν υπάρχει το πρόβλημα, το πλησιάζω. Το αγαπώ, το θέλω. Θέλεις τα προβλήματα. Δες το σαν μια ευκαιρία να αυξηθείς πνευματικά. Σαν μια ευκαιρία να βάλεις στην πράξη όλα αυτά που μαθαίνουμε στον Λόγο του Θεού. Συγχώρηση. Εξομολόγηση. Πλησιάζω το πρόβλημά μου. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξε τον χωρίς να είναι κάποιος άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Το επίπληξε τον ίσως μας αρέσει, θέλουμε να επιπλήξουμε πολλούς. Στη Γαλάτα όμως λέει, αν κάποιος αδελφή μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το πνεύμα του Θεού, να τον διορθώνετε με πραότητα. Άρα το θέμα της επίκληξης πάει, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να επιπλήξω που πάτε, να πάω από ένα χεράκι, αλλά πρέπει να πάω με πραότητα και αγάπη. Μιλήστε για το πρόβλημά σας μόνο στο άτομο με το οποίο έχετε το πρόβλημα. Συνήθως μιλάω σε όλους τους άλλους, γιατί ψάχνω να βρω το αντίδειο. Και ψάχνω να βρω άλλους να πούνε πράγμα. Ναι, Στέφανε, εσύ έχεις δίκιο. Ο άλλος έχει λάθος. Και ξέρετε, το βάζω και σε μια ωραία παιχνίδι. Αλλά τι προσευχηθείτε για αυτό το θέμα, γιατί γι' αυτό ο αδερφός είπε αυτό για μένα. Προσευχηθείτε. Πριν απ' όλα εξετάζω τον εαυτό μου. Ένα πράγμα το οποίο με διαλύει, με συντρίβει, όταν συναντώ ανθρώπους μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα που δεν κάνουν ποτέ λάθος. Έχετε συναντήσει κάποιον τέτοιο? Υπάρχουν, δεν κάνουν ποτέ λάθος. Αρχίζω να αναρωτιέμαι ότι η τελειότητα δεν θα είναι στον ουρανό, κάποιοι δεν έχουν τελειώσει καιρό στην γη. Και ποτέ δεν θα πούνε ότι έκανα λάθος. Όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα, πρέπει να εξετάσω τον εαυτό μου. Βρε, πας και έκανα εγώ κάτι. Και τις περισσότερες φορές, ίσως όχι το 95%, αλλά το 5% είναι δική μου ευθύνη. Λοιπόν, αυτό που μου αναλογεί πρέπει να εξετάσω τον εαυτό μου. Πώς θα πεις τον αδερφό σου, άφησε ένα σουκάλα το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι. Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά για να μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Να εξετάζετε τον εαυτό σας, αν έχετε την πίστη, να δοκιμάζετε τον εαυτό σας. Ποτέ μη σκεφτείς ότι εγώ τώρα τα κάνω όλα τέλεια. Δεν υπάρχει αυτό σε αυτή τη ζωή. Αν καταλάβω ότι έχω όντως κάνει κάτι που πλήγωσε τον εαυτό μου, εξομολογούμε στο Θεό και στον αδελφό. Λίγο μετά το Πάσχα, στο συνέδριο του Ανοιξιάτικου, έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω. Δεν θα σου πω λεπτομέρειες. Μίλησα άσχημα για τον αδελφό μου. Δεν το περιμένα από μένα, δεν ξέρω, αλλά... Εκείνη την ώρα νόμιζα ότι είχα δίκιο, είχε κάνει λάθος, γιατί να πάω να το πιάσω, άρχισα και έτσι να το κοινώ, ξέρετε, το χειροκρότημα, τη βοήθεια του κοινού. Μόλις τελείωσε το συνέδριο, την επόμενη μέρα πήγα στη Γερμανία για μια εβδομάδα, σε ένα συνέδριο, άλλο συνέδριο. Και διαπιστώνω τη Δευτέρα στο Facebook ότι έχει βγει ο κακός χαμός. Και διαπιστώνω ότι στη μέση αυτού του κακού χαμού είμαι εγώ. Που το έχω προκαλέσει σε κάποιο βαθμό. Δεν πέρασε με τίποτα εκείνη η εβδομάδα. Δεν περνούσαν οι μέρες.